Ένα σπουδαίο μήνυμα εθελοντισμού έστειλαν τα μέλη του Εθελοντικού Σώματος Ελλήνων, Πυροσβεστών και Αναδοσωτών που εγκαινίασαν το πρωί τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό στην έδρα του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου στους Ασπραγγέλους. Ένας εθελοντικός σταθμός απόλυτα οργανωμένος με προσωπικό και μέσα, η ίδρυση του οποίου ήταν πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και ο οποίος σταθμός τίθεται πλέον με 17 εθελοντές προσωπικό στη διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος. Σκηνήσει του γαρ γεννήτωρο η φωνή προ εμαρτύρηση. Αγάπη των σε ιών ονομάτισα και το πνεύμα ενίδη περιστερά. Εβεβαίου του λόγου το ασφαλέ. Παρόντε στην τελετή, ο υφυπουργό Πεχοδέ Σταύρο Καλογιάννη, που έκοψε και την κορδέλα των εγγενείων, ο δήμαρχο Κεντρικού Ζαγορίου Γαβρίλ Παπαναστασίου, ο διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Υπήρου Ευάγγελο Καλίνη, ο εκπρόσωπο τη Νομαρχία Ιωαννίνων, νομαρχιακό σύμβουλο Νίκο Κατή, ο επικεφαλή τη αντιπολίτευση Μάκη Χατζιεφρεμίδη, εκπρόσωπο τη Microsoft που πρόσφερε τον εξοπλισμό, ο πρόεδρο του Εθελοντικού Σώματο κ. Σαχινίδη, αλλά και πολλοί κάτοικοι του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου. Έχουν αναπνευστικές συσκευές για έχει εκπαιδευτικές φιάλες, αλυσβιόλαιο να τα έχουν κάνει αυτοκίνητα. Θα το γίνανε πλήρως εξοπλισμένο. Υπάρχει ένα φορείο εδώ που είναι από το ασθενοφόρο. Τα εγγένεια του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Διασωστικού Σταθμού, εδώ, στο Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου, στην έδρα του, στους Ασπράγγελους, είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς, μέσα από τις τάχτες της πυρκαγιάς, στο Δίκορφο, στο Μανασί, στο Καλουτά, το καλοκαίρι, πριν από λίγους μήνες, μπορούμε να αναγεννηθούμε, μπορούμε να δώσουμε ένα νέο νόημα σε αυτό που ονομάζουμε προστασία του περιβάλλοντος. Ακριβώς, είναι.